Άντεν. Έκρηξη κοντά στην είσοδο διεθνούς αεροδρομίου της πόλης Άντεν της Νότιας Γεμένης είχε σαν αποτέλεσμα 6 νεκρούς και 20 τραυματίες, αναφέρει το Ρία Νοβουστή που είδα αρχικά, το Reuters και άλλα. Επίσης πηγή ασφαλείας και ιατρική πηγή αξιωματούχος του αεροδρομίου είπε ότι ένα μικρό φορτηγό ανατινάχθηκε σε μια εξωτερική πύλη προ το αεροδρόμιο. Ενώ ένα τοπικό αξιωματούχο και δυο πηγέ ασφαλείας δήλωσαν ότι το όχημα μετέφερε προϊόντα πετρελαίου. Η έκρηξη ήταν ισχυρή, ακούστηκε σε όλη την πόλη. Παράθυρα των κατοίκων τη περιοχή έσπασαν. Μου θυμίζει πρόσφατη στην Σαουδαραβία, σ' αεροδρομιώτη ήμουν στο Περού. Το Άντεν είναι το προσωρινό σπίτι τη διεθνώ αναγνωρισμένη κυβέρνηση τη Ιεμένη, η οποία ω μέρο ενό συνασπισμού που υποστηρίζεται από την Σαουδική Αραβία πολεμά την ομάδα Χούτι που είναι ευθυγραμμισμένη με το Ιράν για περίπου 7 χρόνια. Να σημειωθεί ότι αμέτρητε εκρήξει συμβαίνουν τα τελευταία 5 χρόνια, τουλάχιστον στο ίδιο αεροδρόμιο. Οι εντάσει επίση σιγοβράζουν για χρόνια μέσα στο ίδιο το άντεν μεταξύ κυβέρνηση και αυτονομιστικών ομάδων του Νότου. Η κυβέρνηση και το Νότιο Μεταβατικό Συμβούλιο, STC, είναι ονομαστική σύμμαχη υπό τον συνασπισμό από την ηγεσία τη Σαουδική Αραβία. Νωρίτερα αυτό το μήνα έκρηξε παγιδευμένο αυτοκινήτου στο Άντεν με στόχο αυτοκινητοπομπή η οποία μετέφερε τον κυβερνήτη της πόλης, μέλος του αστισί, σκότωσε έξι ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους. Ο κυβερνήτης επέζησε, ανθρωπότης. Ακούστε με, μην ξεχνάτε τα παιδιά της Ιεμένης. Θυμίζουν κατοχή Γερμανών στην Ευρώπη. Μην τα ξεχνάει κανένας διεθνής οργανισμός να σταματήσει αυτό χθες. Το 80% του πληθυσμού στην ΕΜΕΝΗ είναι έκθετο. Ο ΙΕ, ακούς, έχει ζητηθεί επανειλημμένα να ευρεθεί και καταπολεμηθεί το οικονομικό δίκτυο των Χούτι τόσο δύσκολο είναι και όχι κυρώσει μόνο κατά ιδιωτών, τονίζει ο Υπουργός. Δεν είναι δυνατόν η επίσημη κυβέρνηση να ελέγχει μόνον έξι επαρχίες και τις 22 της χώρας μια επίθεση το Δεκέμβριο του 20 στο αεροδρόμιο Άντεν επίσης σκότωσε 22 άτομα. Έρευνα από ομάδα εμπειρογνώμων του ΕΕ βρήκε τους χούτι υπευθύνους. Τότε χρησιμοποίησαν πυράλους. Ακούμε στη Δύση ότι υποστηρίζονται από το Ιράν και κόβουν ζωές από το 2014.